Σας υποδέχομαι σήμερα με μία συνταγή φωτιά. Τη φωτιά, σοκολατένια φωτιά. Και γιατί φωτιά, γιατί θα φτιάξουμε ένα διαφορετικό κέικ. Ένα όχι τόσο καθημερινό κέικ, αλλά ένα κέικ που το τρως τη μία μέρα και το σκέφτεσαι για όλες τις υπόλοιπες. Ένα εθιστικό κέικ σοκολάτας, όπως το ονομάζουμε. Και για να σας δείξουμε ότι μπορεί και ένα κέικ να γίνει ακόμα κάτι περισσότερο, θα το συνδυάσουμε και με καραμελωμένες μπανάνες και φουντούκια κλπ. Για να φτιάξουμε και ένα λίγο πιο σύνθετο υλικό, να έχετε και αυτή την επιλογή. Χαλαρώστε και πάμε να δούμε πώς γίνεται. Λοιπόν, βουτυράκι. Χωρίς ποιοτικό βουτυράκι, για να μην πω βουτυράρα, που έχουμε εδώ και το οποίο είναι και μαλακωμένο, δεν γίνεται να γίνει το κέικ έτσι όπως το περιέγραψα, γιατί το βούτυρο θα μας δώσει σούπερ γεύση, θα μας δώσει σούπερ άρωμα. Εντάξει, οπότε όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά που θέλουμε. Γι' αυτό το βούτυρο όλυμπος πηγαίνει μέσα πρώτο. Και μαλακωμένο, όπως είπα, και με ζάχαρη. Θα τα χτυπήσουμε ελαφρώς να ομογενοποιηθούν. Αφού το βούτυρο φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο, ξεκινάμε με τα αυγά. Αν μπορούμε ένα-ένα ακόμα καλύτερα. Και αφού ενσωματωθεί το κάθε αυγό, προσθέτουμε το επόμενο. Μόλις ενσωματωθούν τα αυγά στο υπόλοιπο μείγμα, σοκολάτα λιωμένη, την έχουμε λιώσει σε μπεν-μαρί, θα την αφήσετε 3-4 λεπτάκια να κρυώσει λίγα, μην την βάλετε εντελώς καυτή. Θα προσθέσουμε σιγά σιγά το αλεύρι. Ωραία, μην το δουλέψετε πολύ, όσο χρειάζεται για να ομογενοποιηθεί, έτσι, γιατί θέλουμε να παραμείνει πολύ αφράτο αυτό το κέικ. Μίξερ φεύγει. Εντάξει, τώρα λίγη δουλειά στο τέλος με το χέρι. Και τα ψάκι το οποίο έχουμε βουτυρώσει. Και αυτή είναι άλλη βέβαια ακόμα μια χρήση για το βούτυρο. Το βουτύρωμα του σκεύους, βούτυρο περνάμε πολύ ωραία εδώ, μετά λίγο αλευράκι, τεινάζουμε καλά, έτσι, και με αυτόν τον τρόπο βεβαιωνόμαστε ότι δεν θα κολλήσει το κέικ στο σκεύος, στη φόρμα. Ωραία. Λίγο ίσχυμα εδώ. Και πάμε για ψήσιμο στους 160, περίπου μισή ώρα θα βουτήξετε ένα καλαμάκι, ένα μαχαιράκι ως γνωστόν. Εδώ, παιδιά, δεν θέλουμε να βγει τελείως στεγνό, θέλουμε να βγει λίγο νοπό. Γιατί αυτό το κέικ έχει αυτή τη διαφορετικότητα. Είναι πλούσιο και θέλουμε να είναι λίγο νοπό και να μεταφέρει έτσι μια ωραία αίσθηση και πλούσια γεύση σοκολάτας, εντάξει. Οπότε, λίγο νοπό, περίπου στο μισάωρο. Κέικ μέσα στο φούρνο, λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε με τις καραμελωμένες μπανάνες, που είναι αυτό που, όπως είπαμε, θα αναδώσουμε μια διαφορετική και πιο ανεβασμένη διάσταση στο όλο κέικ, που μια χαρά τρώγεται και μόνο του. Πάμε να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε με την μπανάνα. Λοιπόν, θα κόψουμε τις μπανανίτες έτσι ωραία εδώ, γιατί θέλουμε να έχουν μεγάλη επιφάνεια για να καραμελώσουν ωραία. Θα ξεκινήσουμε εδώ μια καραμέλα με νερό και ζάχαρη, μαύρη ζάχαρη, με μελάσα. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί θέλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία στη μελάσα να λιώσει ομοιόμορφα και να αρχίσει να κάνει μια ωραία καραμέλα. Όταν λοιπόν εδώ η καραμέλα έχει αυτή την όψη, μπανάνα μέσα, δυναμώνουμε τη φωτιά. Εδώ, παιδιά, τώρα θα είσαστε stand-by να κινηθείτε γρήγορα. Έχω λίγο κονιάκ με το οποίο θα σβήσω και θα έχετε και λίγο νερό αν χρειαστεί να αραιώσετε λιγάκι το όλο σύστημα. Ωραία, οπότε το προχωράμε εδώ, θα γυρίσουμε τις μπανάνες από την άλλη πλευρά και προσοχή με τις μπανάνες, δεν θέλουμε να τις πεθάνουμε στο μαγείρεμα, έτσι, να μαγειρευτούν πάρα πολύ και γίνουν πουρές. Σβήνουμε με το κονιάκ
ωραία. Και θα προσθέσω και ένα κλικ νερό, όπως είπα προηγουμένως. Χαμηλώσω τώρα τη φωτιά. Και βουτυρό κρύο. Και το ενσωματώνω προσεκτικά για να κάνω μια ωραία σάλτσα καραμέλας εμπλουτισμένη με βούτυρο. Έτσι και αυτή είναι ακόμα μια χρήση του βούτυρου. Θα μας δώσει γυαλάδα στη σάλτσα, θα μας δώσει πιο στρογγυλεμένη γεύση, πιο πλούσια γεύση. Και φυσικά, όπως είπα και στην αρχή, χρησιμοποιούμε εξαιρετικό βούτυρο, Όλυμπος, φτιαγμένο μόνο από ελληνικό γάλα και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, γνωρίζουμε το βούτυρο φτιάχνεται από γάλα, οπότε όσο καλύτερο το γάλα, τόσο καλύτερο το βούτυρο, έτσι. Για να πάρουμε και μια δοκιμούλα εδώ. Έχουμε τη βαθιά γεύση της καραμέλας, εμπλουτισμένη με το βούτυρο που κάθεται πάρα πολύ ωραία στο στόμα και στη γλώσσα. Είναι πραγματικά πολύ πολύ νόστιμο, οπότε θα είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό συνοδευτικό για το κέικ που νομίζω ότι βγαίνει από το φούρνο και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Λοιπόν, κέικ, απόλυτη επιτυχία. Την ίδια που θα έχετε κι εσείς όταν το φτιάξετε. Και θέλω να σας δείξω εδώ μέσα πόσο ζουμερό είναι αυτό που λέγαμε, εντάξει. Αυτό σας έλεγα δεν είναι το κλασικό κέικ, είναι λίγο πιο ζουμερό. Και θέλω να κόψω μερικά κομμάτια τώρα εδώ. Επίσης, μη σας παραξενέψει που κάνει αυτά εδώ τα σπασίματα στην επιφάνειά του. Εντάξει, αυτά εδώ τα σπασίματα είναι απολύτως φυσιολογικά. Μη σας ενοχλήσει καθόλου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Οπότε. Και μη σας ενοχλήσει που κάνει σπασίματα και στο πιάτο. Μπορείτε να κόψετε ό,τι κομμάτι θέλετε. Και φυσικά μπανάνα μία, μπανάνα δύο και έχουμε λίγη σάλτσα καραμέλα βουτύρου ακόμα. Φυσικά μπορεί να βάλετε και ό,τι υπήρχε στο τηγάνι, έτσι. Δεν λέμε όχι σε αυτά τα πράγματα. Αλλά μια σάλτσα καραμέλα βουτύρου είναι επίσης εξαιρετική. Βέβαια, αν θέλετε να χάσετε τελείως την όρασή σας και όλα τα υπόλοιπα, θα βάλετε και λίγη σάλτσα σοκολάτας και μπόλικα φουντούκια από πάνω ή τέλος πάντων όποιο ξηρό καρπό εσείς επιθυμείτε και κάντε το αυτό μία μέρα ή δύο μέρες ή τρεις για κάποιον αγαπημένο σας ή ακόμα καλύτερα, τώρα μου ήρθε μια ιδέα, να το κάνετε για κάποιον που δεν σας αγαπάει, αν θέλετε να σας αγαπήσει. Γιατί αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι θα συμβεί. Λοιπόν, πέραν της πλάκας, εξαιρετική συνταγή, δοκιμάστε τη, γράψτε τα σχόλιά σας από κάτω για να ξέρουμε τι σκέφτεστε, για να κάνουμε συζητήσεις. Κάντε subscribe, κάντε like, κάντε όλα αυτά, κάντε share κλπ. Και εμείς θα είμαστε πάντα εδώ να σας βγάζουμε ασπροπρόσωπους με λαχταριστές συνταγές και με μία τέτοια θα σας περιμένω την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, να μαγειρεύετε καλά.